Κοντά πορτρέτα των θυμάτων και λευκά τριαντάφυλλα, οι Ιρλανδοί τίμησαν σήμερα τα 50 χρόνια από τη ματωμένη Κυριακή, ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια στην ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, το Bloody Sunday που τραγουδούσαν και οι U2. Σαν σήμερα, το 1972, στο Ντέρι της Βορειοϊρλανδίας, Βρετανοί αλεξιπτωτιστές άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικής διαδήλωσης καθολικών που ζητούσαν την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων και σκότωσαν 13 ανθρώπους, μεταξύ τους και παιδιά. Εκατοντάδες άνθρωποι στο Λοντοντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας ακολουθούν την ίδια διαδρομή με τους συμπατριώτες τους, που μισό αιώνα πριν, την 30η Ιανουαρίου του 1972, διεκδικούσαν την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων και την ένωσή τους με την Ιρλανδία. Εκείνη η πορεία θα βαφτεί στο αίμα, καθώς μέλη του επίλεκτου τάγματος αλεξιπτωτιστών άρχισαν απρόκλητα να πυροβολούν τους άοπλους διαδηλωτές με αληθινά πυρά. Ακολουθεί μακελιό. 13 άοπλοι πολίτες, όλοι καθολικοί, σκοτώνονται επί τόπου. Δεκάδες τραυματίζονται. Ένας από αυτούς πεθαίνει μετά από 4 μέρες. Well, the picture just on my right is my father, who was second before, shot by soldier F in the back as he tried to crawl to safety. Το αρχαιακό υλικό που διασώθηκε από εκείνες τις δραματικές ώρες πιστοποιεί ότι χτυπήθηκαν ακόμα και πισόπλατα άνθρωποι που κουνούσαν λευκά μαντήλια. Μεσολαβούν περίπου 3 δεκαετίες αιματηρών ταραχών με θρησκευτικό και πολιτικό υπόβαθρο και 3.500 νεκρούς μέχρι την Ειρηνευτική Συμφωνία του 1998. Ωστόσο, η δικαίωση για τα θύματα της ματωμένης Κυριακής παραμένει ζητούμενο. Πολιετής έρευνα τους αθωώνει το 2010, αλλά η λήψη αποδείξεων δεν διώκονται οι στρατιώτες που τους σκότωσαν. Danny McCoy, deceased. Στις συγκινησιακά φορτισμένες εκδηλώσεις με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης έδωσε για πρώτη φορά το παρόν ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν. Απουσίαζε όμως ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον που με νομοσχέδιο δρομολογεί την αμνίστευση των υπευθύνων. Μένουμε στην Ιρλανδία. Με οσκαρικές ταχύτητες, η ταινία Belfast κερδίζει το κοινό όπου και αν προβάλλεται. Το σχεδόν αυτοβιογραφικό έργο του σκηνοθέτη Kenneth Branagh έχει ήδη κερδίσει το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ του Τορόντο και έχει βάλει πλώρη για το χρυσό αγαλματίδιο του θείου Όσκαρ. Η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας γίνεται τίτλος, σύμβολο, ιστορική αναφορά και ανατριχιαστική ταινία. Σχεδόν αυτοβιογραφική, με το χρώμα να εμφανίζεται μονάχα στιγμές στην αρχή και εντός μιας κινηματογραφικής αίθουσας, το ασπρόμαυρο δράμα του Kenneth Branagh είναι έντιμο και γνήσιο δημιούργημα που δεν μπορεί να αφήσει κανένα να συγκίνητο. We wouldn't quite find the real place in Belfast because it's 50 years on and not in the UK, so it was... The gift was to be able to build it with real specificity. Size of houses, size of rooms, you know, the width of the street. And then to be able to shoot it every which way. If you're on location in a real place, you have to buy the place out. There are endless logistical problems that can happen. 1969. Οι διαμάχες για την ένωση της Ιρλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία βρίσκονται σε εξέλιξη, με αναταραχές σε όλη τη χώρα. Ο μικρός Μπάντι βλέπει μπροστά στα μάτια του τη βία να γιγαντώνεται. Then this call came out of the blue to say that Ken was making a film and he would like you to play his grandfather in it and maybe you could talk to him about it. I got a message once saying Ken is in a meeting and he wants to drive over and ask you about a part that's coming up. I said, tell him to just stay at the meeting. The answer is yes. I mean, there's definitely elements of his character that I kind of associated with people that have been in my life in some way growing up. That's the point. Ο πατέρας του βλέπει τη ζωή τους να αλλάζει. Η γιαγιά του δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον τόπο της, αλλά αναγνωρίζει τους κινδύνους που ελοχεύουν. Και οι θεατές, ανίκανοι να αντιδράσουμε στο πεπρωμένο της ιστορίας, παρακολουθούμε με πόνο στην καρδιά τα διλήμματα μιας προκαθορισμένης απομάκρυνσης. Η εμβληματική όπερα Ανδρέας Ενιέ του